Το δικό τους αγώνα συνεχίζουν τα μέλη της ΚΝΕ, ανακοινώνοντας τις προφεστιβαλικές τους δραστηριότητες εν ώψη του ετήσιου φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβριο στο Πάρκο Φαλήρου. Δύο προφεστιβαλικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί από τα μέλη της ΚΝΕ, η πρώτη στο 11ο Δημοτικό στα Ποταμούδια με μουσική και φαγητό και μία στο Βύρονα με επαγγελία ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το Συμβούλιο της Καβάλας καλεί την νεολαία της Καβάλας, την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις του 38ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Να ενώσουν τη φωνή τους με τους χιλιάδες νέους και νέες που οι ανάγκες, τα όνειρά τους, οι ελπίδες τους δεν χωράνε στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και της χρεοκοπίας του λαού. Αυτά που ζούμε σήμερα δεν αξίζουν σε κανέναν. Γι' αυτό στο 38ο Φεστιβάλ γίνεται η συνάντηση των νέων εργατών και εργατριών που βιώνουν στο πετσί τους τη στιγμή εκμετάλλευση τους μισθούς των 400 και 200 ευρώ, τα σκλαβοπάζαρα της μερικής απασχόλησης, των χιλιάδων ανέργων που τα μονοπόλια και οι κυβερνήσεις τους στερούν το δικαίωμα της δουλειάς, τους τσακίζουν τα όνειρα, τους πετάνε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, των μαθητών και σπουδαστών που οι οικογένειές τους ματώνουν για να μορφωθούν, που ονειρεύονται να έχουν δουλειά και να τους δίνουν ανεργία, των νέων ζευγαριών που σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες παλεύουν για να φτιάξουν οικογένεια, να ανοίξουν το δικό τους σπίτι. Είναι συνάντηση όλων εκείνων που δεν βολεύονται σε λιγότερο ουρανό, που βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο. Γενικότερα, μέσα από το φεστιβάλ της ΚΝΕ, θέλουμε να αναδείξουμε νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνται και ερασιτεχνικά και θέλουν να εκφράσουν μέσω της τέχνης τα προβλήματα που βιώνουν. Στην Καβάλα για το κεντρικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 15 Σεπτέμβρη στο Φάλιρο, θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τοπικούς φορείς, όπως για παράδειγμα θεατρικές ομάδες, αλλά και οργανώσεις που είναι ενάντια στα ναρκωτικά. Θα παίξουν ανικά συγκροτήματα και θα γίνει και αφιέρωμα στο Ναζίμ Χιχμέτ. Στα εργατικά φεστιβάλ και πιο συγκεκριμένα στα Ποταμούδια, Σάββατο 28 Ιούλιο στις 9 το βράδυ στο 11ο Δημοτικό, θα κάνουμε αφιέρωμα στο Λοΐζο και θα δείξουμε και βίντεο για την ανεργία. Ενώ στο Βύρονα, Τετάρτη 25 Ιούλιο στο Παρκάκι και στην Ισίδα 9 η ώρα το βράδυ, θα υπάρξει αφήγηση το επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Γενικότερα, μέσα από τα φεστιβάλ θα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα των μορφών οργάνωσης και το πώς θα απαντήσει η νέα γενιά στην επίθεση που δέχεται στα δικαιώματά της, όπως στην υγεία, στην παιδεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Μια επίθεση η οποία είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης καπιταλιστικής κρίσης, όπου για να σωθεί το κεφάλαιο ρίχνει όλα τα βάρη πάνω στο λαό και στην νεολαία.